Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι. Ξεκινάμε το βλογκάκι μας. Βάλτε εσείς καφεντάκι, ό,τι πίνετε και απολαύστε το βιντεάκι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε το μάζεμα του σαλονιού. Εντάξει, καθημερινά σχεδόν τα ίδια κάνω. Μαζεύω το σαλόνι έτσι πάνω-πάνω, γιατί ο καθένας δίνεται, αλλάζει το πρωί, αφήνει τις πιζάμες όπου δίνεται εκεί και τις αφήνει, ξέρετε, τα ρούχα, το ένα, το άλλο. Λοιπόν, επίσης θέλω να βγάλω τα μπαλόνια γιατί τα βαρέθηκα, θα τα σκάσω όλα και θα σκουπίσω, θα ξασκονίσω. Έτσι, ένα μάζιμα μετά θα σφουγγαρίσω κιόλας και θα πάω να μαγειρέψω, να στρώσω και τα κρεβάτια, να βάλω κανένα πλυντήριο. Έτσι, σήμερα έχει καταπληκτική μέρα έξω, έχει ήλιο, έχει ζέστη, δεν φυσάει καθόλου καθόλου. Όταν άνοιξα τα παράθυρα, θα βγάλω και τα ριχτάρια έξω να τα τεινάξω, να τα αφήσω λίγο στο ήλιο, ξέρετε, να πάρω ένα καθαρό αέρα. Και συνεχίζω. Θα σκουπίσω το καναπέ λίγο, γιατί παντού ακόμα, παρόλο που τα έχουμε μαζέψει, έχουν μείνει αυτά τα κονφετί από τα μπαλόνια, από το πάρτι του Βασίλη. Επίσης θα ξαναφουσκώσω, γιατί σας είπα ότι θα κάνω πάρτι στο Βασίλη με τα παιδάκια του. Θα ξαναφουσκώσουμε, θα ξαναβάλουμε μπαλόνια, αλλά τώρα δεν θέλω να τα έχω μια εβδομάδα μέχρι που θα γίνει το πάρτι. Θέλω να είναι καθαρό το σπίτι, δεν μπορώ, τα έχω βαρεθεί. Θα αφήσω μόνο αυτά που είναι στο τοίχο, τα δύο μπαλονάκια με το αριθμό 9 και τέλος, δεν χρειάζεται άλλα. Λοιπόν, οπότε απολαύστε εσείς το βλογκάκι, συνεχίζω εγώ τις δουλίτσες μου και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, σταμάτησα τις δουλειές και ήρθα στην κουζίνα να μαγειρέψω, επειδή είδα ότι τελειώνει η μπαταρία στη σκούπα, οπότε λέω ας πάω πρώτα να μαγειρέψω και μετά έβαλα την μπαταρία να φορτίζει. Λοιπόν, θα φτιάξω ριζάκι για μεσημεριανό, κρεμμυδάκι, λίγη πιπερίτσα κόκκινη, καρότο θα τρίψω και έχω ρύζι νιχάκι και θα έχω πάρει χθες από το Lidl κάτι σνίτσελ κοτόπουλο που είναι έτοιμα, πανερισμένα και όλα, θα τα τηγανίσω αυτά. Και θα φάμε, μπορεί να τα βάλω και στο φούρνο, θα δω μετά τι ώρα θα έχω και πώς θα προλάβω. Οπότε μαγειρεύω γρήγορα και πάω να συνεχίσω τις δουλειές μου. Έχω απλώσει και ένα πλυντήριο, θέλω να στρώσω και τα κρεβάτια, επίσης να σας αναβάσω και το βλογκάκι. Και μετά βέβαια θα πάω να πάρω το μπιλακούλι. Το βλέπετε λίγο, σοτάρω το κρεμμυδάκι. Και θα ρίξω τώρα και την πιπεριά και το καρότο, θα τα σοτάρω και αυτά μαζί λίγο και μετά θα ρίξω το ρύζι, νεράκι, μπαχαρικά, ό,τι αλάτι, πιπέρι, λίγο χνόρ λαχανικών και θα το αφήσω για περίπου 10 λεπτάκια το πολύ να βράσει. Το θέλω το ρύζι λίγο al dente, οπότε δεν το βράζω για πολλή ώρα, το σκεπάζω με μια πετσέτα, το καπάκι το αφήνω, ξέρετε, να απορροφήσει καλά καλά το νεράκι, το υγρό. Αυτά. Λοιπόν, έβαλα όλα τα υλικά, το ριζάκι, όπως είπα, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι και τα λοιπά. Και τώρα μόλις θα αρχίσει να βράσει, θα κλείσουμε το καπάκι, θα χαμηλώσω τη φωτιά. Με το ένα χέρι προσπαθώ να τα κάνω όλα και τραβάω και ανακατεύω και βγαίνει. Λοιπόν, να, σιγά σιγά αρχίζει. Τώρα χαμηλώνω τη φωτιά, σκεπάζω και το αφήνω, σας είπα, 7 με 8 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Νερό βάζω διπλάσια δοσολογία, είχα 2 ποτήρια ρύζι, οπότε βάζω 4 ποτήρια νερό. Αυτά. Τρέχω γρήγορα να βάλω το μπύλι, να λύσω πως άργησα λίγο. Πάμε, δεν πήρα. Όχι. Σας ανέβασε το μπλοκάκι στα γρήγορα. Και τέτοιο. Καθυστέρησα επίσης με το φαγητό, με τα κρεβάτια, το ένα το άλλο. Έχω εδώ... Οπα! Τα κεβέκω. Να είχα κι άλλο 2-3 χέρια. Θα τα έπαιρνα όλα, αλλά έτσι δεν έχω... Την ανακύκλωση μαζί μου, βλέπετε. Κατεβαίνω, πάω και το πάνω και τα βγαίνω μετά. Gotta focus.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Πήρα τον Μπιλακουλίνη και του λέω ότι πάμε λίγο από το παρκάκι. Έχουμε εδώ ένα μικρό πιτάξι παρκάκι, δεν το λες, αλλά έτσι. Λέω να δούμε μήπως έχει κάτι φθινοπορεινό. Ψάχνω φθινόπορο, δεν έχει τίποτα. Εχθές μου έστειλε η πεθερά μου, της έχει στείλει η γονή της από την Ουκρανία βιντεάκια που έχουν πάει βόλτα στην πόλη. Και πολύ φθινόπορο, πολύ ωραία τα δέντρα. Πού είσαι, Μπιλ? Έλα εδώ αγόρι μου, εμείς εδώ δεν έχουμε φθινόπωρο, βόρεια εντάξει υπάρχει, εδώ λίγο δύσκολα στην Αττική να βρεις. Πού είσαι παιδί μου? Πού είναι τα γατιά, δεν ξέρω. Εδώ λίγα λουλουδάκια, πέρσι ήταν περισσότερα, βλέπω τα έχουν κόψει, γιατί τα κόψανε δεν ξέρω. Δεν έχει τίποτα, εδώ είχε γατιά. Είχε, τώρα δεν ξέρω, έχει, α έχει τα. Έρχομαι, έρχομαι, τι. Πιο γρήγορα κουνήσου, γιατί τι έχει εκεί, ε? Τι έχει εδώ, απλά να αφήσουμε τα παπούτσια έξω γιατί μην πάμε. Κάμερα, δώσουμε, πρόσεχε, κάμερα. Πώς τραβάς, κάτι ο Βασίλης θέλει να σας δείξει. Τι είναι εκεί, τι έχει μικρά. Ναι, πολύ μικρά είναι. Αλήθεια. Ναι, κοίτα. Πού είναι, πού τα βλέπεις καλά. Να το. Αγάπη μου. Για κράτα λίγο. Τι γλυκούλης που είχε, ποντεγιά μου πλένεται. Πολύ που είναι αυτός. Μην το πιάνεις, Βασίλη, σε παρακαλώ, μην το πιάνει. Είναι με τη μαμά του εκεί, μωρέ. Είναι με τη μαμά του. Κοίτα εδώ πως έχει αγκαλιάσει τη μαμά. Πω, πω. Ας το, Βασίλη, παιχνιδιάρης είναι. Είναι παιχνιδιάρης, μωρέ. Τι γλυκά που είναι, πλασματάκια. Μπράβο σε αυτούς που τους έχουν κάνει εδώ σπιτάκια, εκεί μεγάλο σπιτάκι. Κοίτα εκεί. Θέλει να παίξει. Παιχνιδιάρης είναι, δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς δεν κάτι. Δεν πρέπει να είναι πολύ βρώμικο. Είναι βρώμικος, να πλύνεις καλά τα χεράκια σου. Τι παίζει. Τι κάνεις, μωρέ, είσαι. Αγκαλίτσα με τη μαμά είσαι, τους ναι. Τους βάλανε και τουαλέτα. Ναι, και τουαλέτα τους βάλανε, κοιτάξτε εδώ. Έχει και εκεί μέσα. Κι άμα, είσαι αγκαλίτσα με τη μαμά, ναι. Γι' αυτό είσαι έτσι. Γι' αυτό είσαι έτσι εσύ, μωρέ. Ματάρες. Καλά, πόσο γλυκός είναι. Ένα είναι μόνο, δεν έχει άλλο. Αγκαλίτσα με τη μαμά. Είσαι κακομαθημένος εσύ. Πού, 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 πού. Καλά, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εκεί. Πώς έχει αγκαλιάσει τη μαμά. Κοιτάξτε. Πού, θα τρελαθώ. Είδες, Βασίλη, πώς έχει αγκαλιάσει τη μανούλα. Πού, μούρι φατσούνι. Να τους βγει και έξω. Μην το κουμπάς, μην το κουμπάς, σε παρακαλώ, Βασίλη. Τεράστιος είναι, τεράστιος είναι, μωρέ. Τεράστιος. Παναγιά μου, δεν υπολόγισα. Τεράστιος είναι, μωρέ. Νόμιζα ότι έχει. Τι είναι? Αράχνη. Έλα, πάμε. Σπίδερμαν. Έλα, άστα, πάμε. Λοιπόν, έφτασα σπίτι, κοιτάω τώρα, ξέρετε τι, χτες κοιτάγαμε τον Ανδρέα τα βιντεάκια που τραβάμε την μπροστινή κάμερα και βλέπουμε ότι είναι χλωμή. Σας είχα πει ότι η κάμερα χλωμιάζει, αλλά ξέρετε τι, μου είχαν κολλήσει το τζαμάκι στο πλαίσιο όταν το αγόρασα και το τζαμάκι το συγκεκριμένο δεν είχε τρύπα, συνήθως πρέπει να έχει κανονικά τρύπα στο σημείο που είναι η κάμερα. Σε μένα το τζαμάκι κάλυπτε όλη την κάμερα. Οπότε νομίζω γι' αυτό ήταν έτσι χλωμό το βίντεο. Θέλω να το δοκιμάσω έτσι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Αυτά, γιατί κοιτάγαμε, λέω, δεν είναι καθόλου ποιοτικό το βίντεο. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι καλό. Να δω. Βάζω τώρα τα σνιτσελάκια. Να τα αυτά είναι. Όπως σας είπα, παναριναρισμένα. Τα βάζω στο ταψάκι, θα τα βάλω στο φούρνο να τα ψήσω. Συνήθως πάντα τα τηγάνιζα. Τώρα τα έχει 6 τεμάχια, αυτό εδώ είναι. Ωραίο είναι, πολύ νόστιμο είναι, το έχουμε πάρει, αλλά πάντα το τηγάνιζα. Τώρα λέω ας το βάλω στο φούρνο. Το ριζάκι μου είναι έτοιμο, τώρα να σας
το δείξω πώς έχει γίνει. Να το, το ριζάκι μου, βλέπετε, σπυρωτό, σπυρωτό, πολύ ωραίο, μια χαρά. Οπότε βάζω τα σνίτσελ στο φούρνο και πάω να συνεχίσω να σκουπίσω το σαλόνι, να ξεσκονίσω και τα λοιπά, γιατί έχει φορτώσει ήδη η σκούπα, μπορώ τώρα να συνεχίσω. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Έτοιμα τα σνιτσελάκια μου. Το ξέρετε ότι γίνονται μια χαρά και στο φούρνο. Τέλεια. Οπότε από εδώ και πέρα θα τα κάνω ψητά στο φούρνο. Έτοιμο το πιάτο μου. Έτσι θα είναι το φαγάκι μας σήμερα, ριζάκι με σνιτσελάκι. Έκατσα τώρα να πιω το καφέ μου και κοιτάω το κινητό πώς τραβάει. Ξέρω, νομίζω καλά είναι, νομίζω καλά είναι, έτσι φαντώ. Να ξέρετε ότι είμαστε στο ψάξιμο, να δω να βρω μια λύση, μια ρύθμιση σωστή. Λοιπόν, πιω το καφέ μου, μετά θα πάω τιτόνια στα αγγλικά. Ο Βασίλης πήγε ήδη προπόνηση, εγώ έφαγα και μετά το φαγητό πήγα, έκατσα λίγο στο κρεβάτι και με πήρε ο ύπνος. Και τώρα που θα έρθει θέλω τον Βασίλη να δω τι έχει κάνει στα μαθήματα. Εντάξει, κάνει αυτός μόνος του, αλλά θέλει να το ελέγξει, θέλει να το δεις, γιατί τα γράμματα τα κάνει μόνος του. Να πω, τι να σας πω. Οπότε όταν θα έρθει να δω τι έχει κάνει και τα λοιπά. Καλά, τι ωραία μέρα που είχε σήμερα. Φανταστικά, ζέστη, δεν φυσάει, δεν έχει, δεν ξέρω, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είχα βγάλει και τα ρηχτάρια έξω, άνοιξα όλα τα παράθυρα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα που θα πιω το καφέ θέλω να πάω να σφουγγαρίσω κιόλας, δεν σφουγγάρισα, ξεσκόνησα, σκούψα όλα, μόνο που δεν έχω σφουγγαρίσει. Θα πάω να σφουγγαρίσω λίγο, να βγω προς το μπαλκόνι, να ξέρω να είναι καθαρό και το πάτωμα. Αυτά. Τελείωσα, σφουγγάρισα κιόλας και τώρα τι ώρα είναι, Τόνια, πρέπει να φύγουμε? Όχι. Όχι, έχω λίγο χρόνο να κάτσω. Ναι. Οπότε εδώ δεν έχει στεγνώσει ακόμα στο σαλόνι, καθαρό το σαλόνι. Θέλω, μου άρεσε πάρα πολύ στο Ιούς και ένα ριχτάρι που είναι λευκό μπες με κίτρινο καρό. Πολύ ωραίο, θέλω να πάρω κάποια στιγμή για την πολυθρόνα εκεί, αλλά και για το καναπέ, ξέρετε, έτσι να ρίξει πάνω, πολύ ωραίο, έτσι φτηνοπορεινό, αλλά και το χειμώνα, αυτά τα χρώματα, εντάξει, είναι, ξέρετε. Έχω δει τώρα ότι το κίτρινο έχει και στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μπλε, κίτρινο, πήγα στο μπάνιο, πετάξω κάτι, μπλε, κίτρινο, ροζ, σάπιο μήλο, το ένα το άλλο, ξέρετε, ανακατεμένα και δείχνει πολύ ωραία. Φέτος δεν ξέρω, μάλλον με τα ίδια χρώματα θα βάλω, μπορεί να συμπληρώσω κάτι, μπορεί να μην πάρω τίποτα, θα δω. Έχω πολλά χρώματα, έχω και μπρονζέ, έχω και ασημί, έχω και χρυσά, έχω και ροζ, έχω χρυσά σαμπανί, έχω και ροζάκι. Τι χρώματα είχα πάρει πέρσι, ροζ? Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι, ροζ δεν είχα πάρει. Είχα πάρει σαμπανί, ασημί και λευκά νομίζω είχα βάλει. Έχω και κόκκινα, έχω και τι άλλο χρώματα. Τι άλλα χρώματα έχω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το πολύ πολύ έτσι λίγο, ξέρετε, να συμπληρώσω να φτιάξω. Θα φτιάξω επίσης το χριστουγεννιάτικο στεφάνι φέτος. Μπορεί κάποιο κάπως διαφορετικά. Γιατί το έχω χαλάσει νομίζω. Εντάξει, το στεφάνι το έχω τη βάση, αλλά νομίζω το έχω ξεστολίσει, οπότε θα στολίζουμε μαζί, αλλά όχι ακόμα, πιο μετά, δεν θέλω, θα το βαρεθώ. Λοιπόν, σε λίγο, σε 10 λεπτάκια βγαίνω με τη Τόνια, τώρα θα γυρίσουν και τα αγόρια μου, να κάνουμε το Βασίλη, γιατί βλέπω ότι δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, οπότε θα έχω καμία ωρίτσα να ασχοληθώ και με το Βασίλη. Αυτά!
Ποιος κάθεται τόσο όμορφα εδώ? Ο Μάι. Εσύ κάθεσαι, ε, Μάι? Είσαι καλά? Όλα καλά, Μάι? Τι όμορφουλης που είσαι, πω πω πω. Λοιπόν, δεν άντεξα για πολύ χωρίς να κάνω κάτι στην κουζίνα. Ήρθα, είδα μια συνταγή και θέλω να φτιάξω, να δοκιμάσω. Είναι κάτι σαν μπισκότα γεμιστά που κάναμε όταν ήμουν εγώ παιδί, θυμάμαι, σε εμάς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, θα γκουγκλάρω τώρα να δω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, να σας πω μετά, κάτι σαν κροασανάκι έτσι γυρισμένα. Και τη γέμισε, βάλω τριμμένο μήλο με κανέλα και ζάχαρη. Έχω βάλει μπόλικη κανέλα. Κανονικά ήταν η συνταγή με κανέλα με ζάχαρη. Εγώ θυμάμαι εμείς βάζαμε μαρμελάδα, οτιδήποτε, είτε από δαμάσκινα, είτε από μήλο, είτε από βερίκοκα. Και έβγαιναν πολύ ωραία τα μπισκότα. Τώρα θα δοκιμάσω έτσι με μήλο και αν δω μετά, δεν έχω τώρα μαρμελάδα καθόλου, οπότε δεν θα βάλω. Αν θα είναι ωραία η συνταγή, η ζύμη, μετά θα πάρω μαρμελάδα και θα φτιάξω και με μαρμελάδα. Θα σας έχω την τοσολογία για τη ζύμη μέσα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Όποιος θέλει να δοκιμάσει, εντάξει, να δούμε πρώτα πώς θα βγούνε, αν θα είναι ωραία ή όχι. Και μετά, άμα θέλετε, περάστε στην περιγραφή του βίντεο και δείτε την τοσολογία και τη συνταγή. Λοιπόν, την αφήνω λίγο να ξεκουραστεί η ζύμη και στη συνέχεια θα δείτε τι θα κάνω. Έβαλα την πρώτη ντόση στο φούρνο, ψήνεται, αυτά μου μείνανε. Εδώ τα τρία είναι με μαρμελάδα, βερίκοκο, δεν μου έφτασε η γέμιση το μήλο. Οπότε αυτά, όταν βάζετε, το βάζετε με τη γωνία από κάτω, βλέπετε, κατά αυτό το τρόπο, έτσι για να μην ξεκολλάνε. Φουσκώνουν μέσα στο φούρνο, ωραία, να βλέπετε έτσι. Θα δούμε, μόλις ψηθούν θα σας τα δείξω. Thank you.
έτοιμα τα πρώτα. Φαίνονται τέλεια, δεν ξέρω στη γεύση. Όταν θα κρυώσουν θα ρίξω και ζάχαρη άχνη από πάνω. Παρόλο που δεν πολύ μου αρέσει εμένα με ζάχαρη άχνη, αλλά έτσι ξέρετε εμφανισιακά να είναι ωραία. Έβαλα και τα δεύτερα. Έβγαλα και τα υπόλοιπα. Να τα, αυτά είναι. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Ωραία είναι, αλλά κάηκα γιατί αυτά που ήταν μαρμελάντα έσταξαν και κόλλησαν και έβαλα το χέρι μου πάνω σε μαρμελάντα και κάηκε το άλλο χέρι στα δάχτυλα και καίει τόσο πολύ. Αλλά είναι, κοιτάξτε εδώ, πιο ωραία, πιο, αυτά δεν τα έχω ψήσει τόσο πολύ, είναι πιο αφράτα. Λοιπόν, τα αφήνω να κρυώσουν και μπορεί να ρίξω λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω, όπως είπα. Αυτά, τη συνταγή θα την έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπως σας είπα, όλη την τοσολογία. Αν θέλετε να δοκιμάσετε, μπορείτε να κάνετε και με σοκολάτα και όπως έφτιαξα εγώ με μήλο, ή με σκέτη κανέλα, ή με μαρμελάντα, με ό,τι θέλετε. Γύρισε η Τόνια, τρώει, εγώ τώρα ξεκόλλησα από το υπολογιστή, ήμουν εκεί καμιά ώρα γιατί είχαμε το βίντεο που σας ανέβασα το μεσημέρι, είχα πρόβλημα τεχνικό και έπρεπε να το ξαναφορτώσω, οπότε το ξαναέβαλα ξανά. Όποιος το είδε το είδε, όποιος δεν το είδε δείτε το. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω το βλογκάκι. Τίποτα, όλα καλά τώρα. Θα κλείσω το βλογκάκι το σημερινό, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αυτή ήταν η ρουτίνα μας, ναι. Ποιος έπαθε τι? Πού, παιδάκι μου? Τι λες? Ποιος έπαθε τι? Του μας λες και έβαλα και μισκά. Το βίντεο είχε τεχνικό πρόβλημα, έπρεπε να το ξαναδεβάσω. Τώρα τελικά, τι ανάγκη έχει αυτή βέβαια. Λοιπόν, οπότε φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye, γεια σας.